Θα μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον. Απεγκλωβίζονται, κυρίες και κύριοι, πάνω από 100.000 μικροφυλέτες του ΕΦΚΑ που χρωστούν λιγότερα από 100 ευρώ, συχνά χωρίς δική τους υπαιδιότητα, με τη νέα ρύθμιση που προβλέπει πως θα μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Ταυτόχρονα, χιλιάδες διπλοασφαλισμένοι θα μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Ο Γιάννης Φόσκολος είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες για το νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ. Ακριβώς, Λίνα. Καλό μεσημέρι. Το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ορισμένες διατάξεις οι οποίες είναι χρήσιμες για χιλιάδες ασφαλισμένους. Καταρχήν, όπως είπες πολύ σωστά, δίνεται πλέον η δυνατότητα στους μικροοφυλέτες του ΕΦΚΑ, δηλαδή σε αυτούς που οφείλουν έως 100 ευρώ, να μην χάνουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα. Κάτι που γινόταν συχνά για λάθη λόγω λαθών στο λογισμικό, αλλά και συχνά χωρίς δική τους υπαιτηρότητα έβγαινε ένας μικρός τόκος και έχαναν την ασφαλιστική τους ενημερότητα από μια καθυστερημένη πληρωμή μιας δόσης. Πάμε να δούμε τι σημαίνει στην πράξη αυτό. Πρέπει να σου πω πως αυτό δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις. Προσοχή χρειάζεται εδώ. Για παράδειγμα, ένας αγρότης που είναι ενταγμένος στις 120 δόσεις και χάνει 2 δόσεις από τη ρύθμισή του, δηλαδή συνολικά 60 ευρώ, καθώς για αυτούς η δόση είναι 30 ευρώ, χάνει την ασφαλιστική του ενημερότητα, παρόλο που αυτό είναι κάτω από τα 100 ευρώ, διότι αυτό προβλέπει ρύθμιση. Αντίθετα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας πάλι στις 120 δόσεις, που εξυπηρετεί κανονικά τη ρύθμισή του, ωστόσο έχει ένα χρέος 99 ευρώ από τις τρέχουσες φορές, δηλαδή αυτές που πληρώνει για αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, δεν θα χάνει την ενημερότητά του. Σε άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, πρέπει να σου πω πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν πλέον να κάνουν έναρξη στην εφορία χωρίς προεγγραφή στον ΕΦΚΑ. Αυτό είναι μια σημαντική άρση εμποδίου γραφειοκρατίας. Ενώ όσον αφορά στην πρόαρη σύνταξη, αφορά διπλοασφαλισμένους, δηλαδή μηχανικούς και γιατρούς, κατά κύριο λόγο που είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο και στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο ΤΣΑΙ, και μετά τον νόμο Κατρούγκαλο από το 2017 και μετά δεν είχαν πρόβλεψη από πού θα συνταξιοδοτηθούν. Πλέον μπορούν να επιλέξουν το δημόσιο και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Μάλιστα. Όσον αφορά στην καρδιά του νομοσχεδίου, τέλος να σου πω πως το κύριο συστατικό του είναι η πρόσληψη γενικών διευθυντών και διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα. Όσοι έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούν να κάνουν έως 3 χρόνια μια θητεία με ανανέωση άπαξ, με πλαφόν στις αμοιβές τους, στις απολαβές του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενώ προβλέπεται και ένα ετήσιο πριν έως 7.800 ευρώ για τους άριστους υπαλλήλους. Σε ευχαριστώ.